centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Γαβριλίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νασούλη. Καλημέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε μετά από καιρό. Πράγματι έχουμε πάρα πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα. Αλλά πάντα εκτιμούμε την άποψή σας και αυτό που για να φτάσετε να δημοσιοποιήσετε κάτι, μια σκέψη σας, καταλαβαίνω πόσο κι εσείς έχετε ενοχληθεί από αυτό που συνέβη με τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, που δίνει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε καθένας για το χωριό του και την πόλη του το ποσό που θα λάβει φέτος από το επίδομα θέρμανσης. Ναι, πράγματι η απόφαση αυτή κατά την άποψή μου είναι στοιχειώδης έλλειψη σεβασμού στους πολίτες. Μάλιστα. Γιατί το λέτε αυτό κύριε Γαβριλίδη? Γιατί υποτίθεται ότι ξεκίνησε μια νέα διαδικασία με βάση τις θερμοκρασίες, ναι, και με βάση έναν πίνακα που δημοσιοποιήθηκε ήδη από το Δεκέμβριο, ναι, όπου καθορίζονταν οι συντελεστές. Το ξέρανε αυτό οι πολίτες από το Δεκέμβριο μήνα, είχε δημοσιοποιηθεί με την πρώτη απόφαση και η απόφαση εκείνη έλεγε επίσης ότι θα χορηγηθεί κατανότατο 650, μάλιστα, ευρώ και κατώτατο 80 ανάλογα με τον συντελεστή και την περιοχή στην οποία βρίσκεται κάποιος. Εμείς λοιπόν υποθέσαμε ότι επειδή είμαστε στην Καστοριά ψηλά, περιοχή δυνατή και τα λοιπά με κρύο, τα 600 έρχονται για τους Καστοριανούς. Δυστυχώς δεν έρχονται όμως, γιατί αυτή η απόφαση έτσι πως είναι, μάλλον θα πρέπει να έχετε κανένα 10 παιδιά για να πάρετε 650 ευρώ. 9 τουλάχιστον. Και δεν προλαβαίνω. Με τα 8 δεν βγαίνουν 650, θέλει 8,5, 9 παιδιά δηλαδή, για να πάτε πάνω από 650, για να μπει το πλαφό στα 650. Πάντως, επειδή μιλήσατε για το Βελούχι στο... Ναι, το Βελούχι είναι το μέρος όπου έχει τον ανώτατο συντελεστή. Το Βελούχι λοιπόν είναι το Καρπενήσι κάπου εκεί. Είναι στο Καρπενήσι, 1800 τόσα μέτρα υψόμετρο. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ακόμη και να ζεις στο Βελούχι, για να πάρεις το 600, πόσα παιδιά πρέπει να έχεις κύριε Γαβριλίδη? Πάνω από 8. Γιατί λοιπόν, με τα 8 δεν φτάνει σε 650, είναι 630. Άρα λοιπόν, ποιοι θα το πάρουν αυτό το 650 τελικά? Νομίζω κανένα. Νομίζετε κανένα? Νομίζω κανένα. Απλώς είναι, μπαίνει ένα πλαφόν και δημιουργεί εντύπωση μονάχα. Και αυτό είναι το θλιβερό, διότι δεν πρέπει να δουλεύουν έτσι ή να σκέφτονται έτσι αυτοί οι οποίοι είναι στις θέσεις ευθύνης και στις θέσεις διακυβέρνησης. Πρέπει να σέβονται τους πολίτες και πρέπει να μιλάνε με ειλικρίνεια και εντυμότητα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν 650 ευρώ στην πλειοψηφία των πολιτών, εν πάση περιπτώσει αυτών που δικαιούνται, όπως τα έλεγε η απόφαση, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν το δικαιούμαι εγώ, το δικαιούνται αυτοί οι οποίοι έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά, όπως πολύ σωστά έγραφε η απόφαση του Δεκεμβρίου του 2020. Λοιπόν, αφού θεσπίστηκαν κριτήρια αυτής της φύσεως, έπρεπε αυτοί οι πολίτες να πάρουν και το αναμενόμενο. Διότι το να τρέχεις τώρα, είχε γίνει πανηγύρι, θα έλεγα σε εισαγωγικά η λέξη, να πάμε να μαζεύουμε τις αποδείξεις και να κάνουμε και να ράνουμε. Ναι, ναι, ναι. Και να, γιατί έλεγε και η απόφαση ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον 1200, το διπλάσιο δηλαδή των 650. Πολύ έβαλα 1200, τα είπαν, ναι, οι βενζινοπόλες εδώ. Τώρα δεν βλέπω για ποιο λόγο έμπαινε αυτό το πλαφόν, μια και τη στιγμή που η δεύτερη απόφαση, αυτή που βγήκε όπως καθόριζε η προηγούμενη απόφαση, θέτει ως βάση το 220. Μάλιστα. Δηλαδή το μυαλό με εμένα πάει στο χιλιάρικο, πλέον ΦΠΑ 240. Μάλιστα. Ο κράτος τι κάνει δηλαδή, παίρνει το ΦΠΑ από... Ακριβώς. Και δίνει πίσω λιγότερα από το ΦΠΑ. Παίρνει το ΦΠΑ και δίνει λιγότερα πίσω από το ΦΠΑ. Είπατε όμως δύο λέξεις τις οποίες είναι όλο το μυστικό. Είπατε με εντυμότητα και ειλικρίνεια. Αν δηλαδή, κύριε Γαβριλίδη, από την αρχή μας έλεγαν, κοιτάξτε, γιατί ο πίνακας βγήκε τώρα. Αν μας έλεγαν από την αρχή λοιπόν, κοιτάξτε, για την Καστοριά, αγαπητοί μου Καστοριανοί, θα πάρετε 200 ευρώ. Θα ήταν πολύ πιο έντιμο και ειλικρινές, παρά να μου δημιουργούν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου την αίσθηση ότι είμαι δικαιούχος του 600. Δικαιολογημένα λοιπόν υπάρχει σήμερα η οργή. Δεν διαφωνώ κύριε Ατσουλή, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε, αλλά θα περίμεναν περισσότερο οι πολίτες
στους πολίτες είχε δημιουργηθεί μια προσδοκία ότι το σύστημα βελτιώνεται. Δηλαδή, μάλιστα, επειδή το σύστημα είχε στρεβλώσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και ό,τι χρήματα μπορεί να έπαιρνε, ξέρω εγώ, κάποιος στην Καστοριά, ναι, ή παρόμοια χρήματα να έπαιρνε και κάποιος ή λιγότερα, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις ζώνες που είχαν ψηφιστεί τότε, 5 ζώνες, ξέρω εγώ, όπως είχαν ψηφιστεί, να ήταν παραπλήσια, ναι, τα χρήματα ή να μην ήταν σωστή και δίκαιη η κατανομή, θεώρησαν οι πολίτες ότι αυτό το σύστημα θα έχει δικαιότερη κατανομή. Δεν είναι δικαιότερη κατανομή να δίνεις κάποιον που είναι στην Καστοριά, όπως σας είπα, δυο παππούδια που είναι πάνω τώρα, ακριβώς, στην Κοτήλη, εκεί να παίρνουν 400 ευρώ και να έρχεται κάποιος, ας πούμε, να παίρνει αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού, ναι, τα μισά από αυτά τα 400 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει όμως. Το θέμα είναι ότι με τα ποσά αυτά τα φετινά όμως, έτσι όπως πραγματικά θα πάρουν οι Καστοριανοί, κύριε Γαβριλίδη, είναι λιγότερα και από τα περσινά. Ναι, σε πολλές περιοχές. Γιατί είναι λιγότερα από τα περσινά. Ναι, τώρα εδώ στην Καστοριά ο συντελεστής κυμαίνεται στο ένα, περίπου. Ναι. Ένα περίπου. 1,0 τόσο είναι στο χωριό μου, 1,1 είναι παραδίπλα στη, ναι, Λεύκη και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι κοντά στην περιοχή του 1, άρα είναι κοντά στα 220 ευρώ. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, η προσάξιση 10% για κάθε... Παιδί. Και δεν λέει για κάθε εξαρτώμενο μέλος η απόφαση, λέει για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Μάλιστα, εξαρτώμενο τέκνο. Δηλαδή, ναι, μόνο παιδιά πρέπει να είναι. Αν έχεις, ξέρω εγώ... Βαριά φοιτητής. Ναι. Βαριά φοιτητής. Εξαρτώμενο, ναι, να είναι στη φορολογική δήλωση δηλαδή. Μάλιστα. Από εκεί λαμβάνονται τα στοιχεία, να γράφονται στη φορολογική δήλωση. Γιατί και οι φοιτητές μπορεί να μην είναι εξαρτώμενα αν έχουν δικά τους εισοδήματα ή αυτοκίνητο, σωστό, και έχουν υποχρέωση να κάνουν φορολογική δήλωση. Σωστό, δεν είναι εξαρτώμενα. Σωστό, σωστό. Αυτό το 10% δηλαδή για να φτάσεις από τα 220 στα 650, γι' αυτό σας είπα θέλει 8,5 παιδιά στο Βελούχι με τον ανώτατο συντελεστή. Ποιοι θα πάρουν, κανένας δεν θα πάρει 650. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν είναι έντιμο. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, θέλει εντιμότητα και σοβαρότητα. Αυτοί οι οποίοι διοικούν και αυτοί οι οποίοι έχουν τις θέσεις ευθύνης, δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο πρώτα να βλέπουν πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν, ναι, γιατί υπήρχε αυτή η δυνατότητα, αφού πρώτα υποβλήθηκαν οι αιτήσεις στο Δεκέμβριο, ξέρετε. Μετά βγήκε ο πίνακας, γι' αυτό βγήκε μετά, λέτε, έτσι. Ακριβώς. Ξέρανε λοιπόν πώς θα γίνει η κατανομή και αποφάσισαν να είναι η βάση το 220, γιατί θα μπορούσαν να αποφασίσουν η βάση να είναι το 350 για παράδειγμα. Όχι το 220. Μάλιστα. Αλλά αφού είδανε με αυτόν τον τρόπο, μεγάλωσαν την γκάμα των δικαιούχων παίρνοντας πιο χρόνο ο καθένας. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έπρεπε να το ξέρουμε, όπως είπαμε, από την αρχή. Και γι' αυτό όλες οι απορίες από την αρχή που άνοιξε αυτή η ιστορία του επιδόματος θέρμανσης ήταν ποια είναι τα ποσά. Δεν ήξερε κανείς να απαντήσει. Κανείς δεν ήξερε. Ήταν τα σπράγη στο μυστικό. Αυτό το πράγμα δημιουργεί και αγανάκτηση. Την ίδια αγανάκτηση δημιούργησε, ναι, και σε μένα. Άσχετα, ναι, εγώ δεν είμαι δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης. Δεν έχει σημασία. Αλλά η αγανάκτηση είναι αγανάκτηση, διότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η σοβαρότητα απαιτεί από τους υπεύθυνους, απαιτεί και όχι μόνο σοβαρές αποφάσεις, αλλά και έντιμη και ειλικρινή. Ναι, πρέπει να εξηγήσεις δηλαδή στους πολίτες με εντιμότητα και ειλικρίνεια αυτά τα οποία σκέφτεσαι. Αν υπάρχουν οικονομικές δυσχέρειες, ή αν πράγματι λόγω της πανδημίας, που είναι όντως, είναι σοβαρές οι περιπτώσεις. Δεν έχουμε πει και άλλη φορά αυτά τα οποία ερχόταν και ήρθαν και τα χειρότερα, αντί να πάμε προς τα καλύτερα, ήρθαν τα χειρότερα. Αλλά πρέπει να πεις στους πολίτες ότι υπάρχουν τραγικές καταστάσεις. Δεν κάθεσαι κανένας να εξηγήσει στους πολίτες τι τον περιμένει το 2021-2022, που λήγουν 20 εκατομμύρια από τις δόσεις των δανεικών που είχαμε και που σήμερα έχουμε άλλα 20 δισεκατομμύρια έλλειμμα, αντί να έχουμε περίσευμα όπως προέβλεπαν τα προγράμματα. Πώς την ευχή θα βγουν όλα αυτά τα χρήματα. Εάν λοιπόν πρέπει να δώσουμε εξηγήσεις και να πούμε την πραγματική οικονομική κατάσταση και να μην ωρεοποιούμε τα πράγματα όπως δεν είναι, αλλά πρέπει να τα πούμε όπως είναι στους πολίτες, να καταλάβουν οι πολίτες τι πράγματι τους περιμένει τα επόμενα χρόνια, ανεξάρτητα αν θα βελτιωθεί η κατάσταση ή αν θα καλυτερεύσει η κατάσταση ή αν θα λυθεί το πρόβλημα της πανδημίας ή αν δεν θα λυθεί. Τώρα, κύριε Γαβριλίδη, επειδή ήσασταν πραγματικά μια ζωή ολόκληρη μέσα στην εφορία, από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι θα είχε το κράτος περισσότερα έσοδα αν δεν έδινε καθόλου επίδομα θέρμανσης, αλλά μείωνε την τιμή σε μια τιμή 50-60 το λεπτά το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης.
το κράτος πότε, κατά τη γνώμη σας, από την εμπειρία σας πάντα, κύριε Γαβρίλη. Μα τόσο ήταν το πετρέλαιο θέρμανση. Μπράβο. Δηλαδή, πότε θα τέλος, είχε περισσότερα έσοδα. Με την πτώση της τιμής που είχε πέρσι. Ναι. Έφτασε και τα 70, μπράβο, στο τέλος. Ναι, ήταν γύρω στα 70. Ναι, ναι, ναι. Και είχε πέσει και κάτω από τα 70, μάλιστα, δεν απατάει. Ναι, 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 για λίγο, για λίγο. Ναι. Ναι, για λίγο είχε πέσει και κάτω από τα 70. Είχε γίνει και παλαιότερα πρόταση. Είχε γίνει και παλαιότερα πρόταση. Ναι. Και για τα τέλη κυκλοφορίας και για τη... Μάλιστα. Το κράτος θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα εάν είχε μεγαλύτερη κατανάλωση. Μάλιστα. Και βέβαια εδώ να ευγνωμονούμε και τις φυσικές συνθήκες με μια άποψη ότι δεν είχαμε και πολύ βαρύ χειμώνα φέτος. Λίγες μέρες ήταν αυτές που έκανε τα πολλά μείον 15, ξέρω εγώ, μείον 10. Σε σχέση ήταν 3-4 μέρες τον Ιανουάριο τώρα. Ναι, πριν 4 χρόνια, αν θυμάστε τον Ιανουάριο, που είχαμε ολικό παγετό για 2 μήνες εδώ και είχαν καταστραφεί τα πάντα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Άρα λοιπόν λέτε ότι σίγουρα το κράτος, αν είχε μια τιμή στο πετρέλαιο 60-70, χωρίς να δίνει επίδομα θέρμανσης, θα έβγαζε περισσότερα λεφτά. Η θέρμανση αποτελεί αναγκαιότητα. Είναι κοινωνικό αγαθό. Μάλιστα. Η θέρμανση, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το νερό. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς τη θέρμανση. Ναι. Και αυτή η λογική που επικρατεί, ότι ξέρεις πρέπει να επιδοτούνται μόνο τα χαμηλά εισοδήματα κτλ. Ναι. Αυτό πάει σε στρέβρωση πλήρη, δηλαδή πάμε σε μια, ας πούμε, αντιπαλότητα της κοινωνίας με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να λες, είπαμε ποτέ ότι το νερό στους πλούσιους θα είναι πιο ακριβό. Όχι, είναι και, ίσως είναι και στο Σύνταγμα εναντίον, γιατί είπαμε κατά ποτέ το Σύνταγμα είμαστε όλοι ίσοι. Ναι, ναι. Ναι, δηλαδή κάποτε είχαν πει ότι τα επιδόματα των πολυτέκνων, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα δικαιούνται μόνο αυτοί που έχουν εισοδήματα μέχρι 50.000, ήταν τότε η ρύθμιση. Αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό, διότι προστατεύεται η μητρότητα, δεν προστατεύεται το εισόδημα, ούτε προστατεύονται αυτοί οι οποίοι είναι πολύτεκνοι με αυτή την έννοια. Προστατεύεται η μητρότητα. Μια γυναίκα η οποία γεννάει 4-5 παιδιά πρέπει να προστατευτεί ανεξάρτητα από ότι θα έχει εισόδημα 50 ή 100 χιλιάδες. Το λέω αυτό με τη λογική ότι τόσο για τη θέρμανση, στην τιμή δηλαδή της θέρμανσης, όσο και στα άλλα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το νερό κτλ., όπως είναι η υγεία, δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι ξέρεις επειδή εσύ έχεις λεφτά θα πρέπει να το πληρώνεις ακριβότερα, επειδή ο άλλος είναι φτωχότερος πρέπει να το πληρώνει. Είναι κοινωνικό αγαθό. Αυτά. Άρα λοιπόν να και είναι εδώ είναι μια ίδια στρέβλωση του ίδιου του συστήματος. Αυτά τώρα, πρέπει να είναι τα ίδια. Τώρα, κύριε Γαβριλίδη, αυτό το λέει ακόμη, θα έλεγα εγώ, και η κοινή λογική. Ακόμη και έναν άνθρωπο που δεν έχει πάει και καθόλου σχολείο μπορεί να καταλάβει αυτό που είπατε. Ότι η κατανάλωση φέρνει τα έσοδα. Γιατί λοιπόν αυτό το πολύ απλό, την πολύ απλή αυτή και λογική σκέψη δεν μπορούν να την καταλάβουν άνθρωποι που είναι σε καρέκλες και που υποτίθεται έχουν βγάλει και τα πανεπιστήμια και έχουν τις γνώσεις και την μόρφωση? Ναι, αυτό η δική μου εμπειρία για τους ανθρώπους που έχουν βγάλει τα πανεπιστήμια και έχουν τη γνώση και τη μόρφωση με κάνει πολύ επιφυλακτικό, διότι θυμάμαι τόσα και τόσα στη διάρκεια του εργασιακού μου βίου, ναι, και θυμάμαι την εποχή του 90 για παράδειγμα, ναι, όταν αν ένας σύζυγος ήταν εκ των συζύγων, ήταν μισθωτός και ο άλλος δεν ήταν μισθωτός επειδή η δήλωση γινόταν στο όνομα του συζύγου. Μάλιστα. Τότε δεν δικαιούται το αφορολόγητο η σύζυγος που ήταν μισθωτός, το αφορολόγητο του μισθωτού. Δηλαδή μιλάμε για διαστραμμένους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους. Μάλιστα. Να οικονομήσουν 1, 2, 3, 5, 10, 20 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Μα δεν είναι έτσι η κατάσταση. Δεν λύνονται έτσι τα θέματα μιας χώρας. Μάλιστα. Με το να βρίσκεις τρόπο, αν θα είναι για σήμερα 5, 10 ή 20. Γιατί όταν συντάσσεται ένας προϋπολογισμός προσπαθούν να βουλώσουν μόνο τρύπες, ναι, και αυτά, ναι, τα οποία λείπουν, ναι, από, ναι, τον προϋπολογισμό. Ναι, 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 ναι. Δεν γίνεται έτσι όμως. Πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια. Και η συλλογική προσπάθεια γίνεται με το να κατανοήσει ο πολίτης ότι πρέπει να πληρώνει τους φόρους, ότι πρέπει να εκδίδει αποδείξεις ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο καταστηματάρχης. Ότι πρέπει όλοι αυτοί να υπακούν στους νόμους, οι οποίοι νόμοι όμως γίνονται για το κοινό καλό. Δεν γίνονται κατά το δοκούν κάθε φορά που μας βολεύει να περνάμε στη Βουλή και να ψηφίζουμε νόμο και μετά από ένα μήνα να τον τροποποιούμε γιατί δεν μας βολεύει και βολεύει κάποιους άλλους. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει σεβασμός έτσι προς την πολιτική. Την πολιτική με ήττα, και κατ' επέκταση δεν υπάρχει σεβασμός προς τους πολιτικούς. Αυτό είναι που λείπει σήμερα. Η αξιοπιστία και το κύρος των πολιτικών που έχει καταμαρθεί και δεν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι να πιστεύουν. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Ναι, γελάει, γιατί δεν βλέπετε γελάει τι γίνεται. Εσείς είστε κάθε μέρα έξω, ναι, και ναι, ακούτε τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι ο σεβασμός του κόσμου στην πολιτική και στους πολιτικούς?
Και όσο γίνονται αυτά, τόσο αυτό θα παρατείνεται. Δεν γίνεται και κάτι για να διορθωθεί. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, δεν γίνεται και μια προσπάθεια να διορθωθεί αυτή η εικόνα τους προς τα. Δεν γίνεται, κύριε Νασούλη, γιατί συγχωρούμε πάρα πολλά πράγματα σαν λαός. Συγχωρούμε όλους εκείνους που πριν να ανέβουν στην εξουσία, λένε στον κόσμο ένα σου βάλει ψέματα και μόλις ανέβουν στην εξουσία, λες ως διαμαγείας. Ότι πρέπει να τους τα συγχωρήσουμε όλα και λέμε έλα μωρέ, εντάξει προεκλογικά ήταν, μπορούσαν να πούνε. Μα δεν είναι αν μπορούσαν να πούνε και κάτι παραπάνω. Είναι όλα αυτά τα οποία λέγονται και ξαφνικά ξεχνιούνται μετά. Ξαφνικά ξεχνιούνται. Με το επιχείρημα ότι ξέρεις δεν τα γνωρίζαμε. Πώς δεν τα γνωρίζονται. Ο ένας εναλλάσσεται στην εξουσία με τον άλλον. Δεν υπάρχει δεν τα γνωρίζαμε. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Δόξα τω Θεώ, η τεχνολογία και η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Που δεν μπορεί να λέμε ότι δεν γνωρίζουμε το ένα, δεν γνωρίζουμε το άλλο. Τα γνωρίζουμε όλα. Αλλά σκοπίμως τα αποκρύπτουν. Περιττό να σας πω πόσα θετικά μηνύματα έρχονται για αυτό που λέτε. Πόσα θετικά μηνύματα. Πραγματικά είναι απεριόριστα. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για αυτά που λέτε θετικά. Και έρχονται και άλλες ερωτήσεις. Μήπως θα δοθεί και άλλο επίδομα εν καιρό ώστε να φτάσουμε τα 600. Δηλαδή ακόμα ο κόσμος βλέπετε. Κύριε Γαβριλίδη, πιστεύει ότι μήπως δοθεί στην πορεία. Όχι, όχι. Θα γίνουν δεν υπάρχει, είναι άπαξ αυτό. Όχι, τουλάχιστον αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Θα γίνουν δύο πληρωμές. Σε αυτήν τη φάση, από την Παρασκευή, οι πληρωμές θα αρχίσουν οι πληρωμές όσων έχουν πάρει παραστατικά μέχρι 31, 12. Όχι, όχι, μέχρι 21 τελικά. Μέχρι 21 τελικά είπανε Δεκεμβρίου. Κάπου το διάβασε, γι' αυτό σου το λέω. Δεν ξέρω τελικά αν είναι 21 ή 31, αλλά κάπου διάβασα μέχρι 21 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω. 31 νομίζω, δεν το είδα, αλλά μπορεί να είναι, άμα το διαβάσατε. Αυτή θα είναι η πρώτη πληρωμή και μετά από το νέο έτος και πέρα όσοι πήραν θα ακολουθήσει η δεύτερη μέχρι πληρωμή. Μέχρι δεν νομίζω ότι θα δοθεί συμπληρωματικό, διότι στον προϋπολογισμό είναι αυτά τα συγκεκριμένα ποσά χρημάτων τα οποία υπάρχουν και δεν νομίζω να τροποποιηθεί ο προπολογισμός γι' αυτό. Ρωτάνε γι' αυτό που είπατε, είδαν τους πίνακες και καθόρισαν μετά τις βάσεις για να δώσουν σε περισσότερους από λιγότερα. Μήπως αυτό επηρέασε και το γεγονός ότι έδωσαν και για ξύλα ή και για πέλετ ή και για αέριο και τις υπόλοιπες μορφές δηλαδή θέρμανσης. Επηρέασε πιστεύετε και αυτό? Αυτό δεν λέει τίποτε γιατί ξέρετε. Εάν έχουν αποφασίσει να επιδοτήσουν και τις άλλες μορφές θέρμανσης, ναι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουν από όλους τους υπόλοιπους για να επιδοτήσουν. Δεν έχει νόημα, διότι το κράτος, άμα είναι να δίνει τα ίδια χρήματα επιδοτώντας όλους με πενταροδεκάδες, δεν βγάζει λογική αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δεν μοιράζουμε ψίχουλα. Διαβάζω και ένα άλλο μήνυμα. Η πρόταση του κυρίου Γαβριλίδη για το πετρέλαιο ποια μπορεί να είναι, χωρίς επιδότηση με χαμηλό ή πραγματική επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου? Χωρίς επιδότηση με χαμηλή τιμή. Χωρίς επιδότηση με χαμηλή τιμή. Σας εξήγησα ότι είναι κοινωνικό αγαθό η θέρμανση. Το είπε και δεν μπορεί να ξεχωρίσεις πλούσιο και φτωχό στη θέρμανση. Τα ίδια δικαιώματα έχει. Όπως έχει ο καθένας δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα, στο νερό, στο ρεύμα, ανεξάρτητα αν είναι πλούσιος ή όχι. Το ίδιο δικαίωμα έχει και στη θέρμανση. Άρα λοιπόν κάθε χρόνο αυτή η ψυχοφθόρα συζήτηση τι επίδομα θα δώσουν και τι βοήθημα θα δώσουν είναι χωρίς κανένα τελικά, μόνο δυσαρεστημένος μπορεί να έχει, δεν έχει κανένα νόημα, έχει λιγότερα έσοδα για το κράτος, άρα η λύση είναι χωρίς καμία επιδότηση φθηνό πετρέλαιο. Ακριβώς, ξέρετε όμως τι γίνεται. Η αδυναμία του κράτους να συλλάβει τη φοροδιαφυγή και τη λαθρεμπορία στα καύσιμα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια που χάνονται από το λαθρεμπόριο καυσίμου. Δισεκατομμύρια στην κυριολεξία. Αλλά η αδυναμία των ελεκτικών αρχών και του κράτους να συλλάβουν αυτή την τη μορφή της φοροδιαφυγής με το λαθρεμπόριο κτλ. Ναι. Οδηγεί σε αυτή τη στρέβλωση. Κατάλαβα. Τώρα, ρωτάνε και για το αέριο, μια και είστε και στην ποριά, κύριε Γαβριλίδη, και εκεί έχετε και το σταθμό που θα αρχίσει να έρχεται ο Σωλήνας προς τα δω, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά. Εδώ ρωτούν φιλοί αν πιστεύετε ότι αυτό θα είναι μια λύση τουλάχιστον για κάποιες περιοχές του νομού μας ή όχι. Ή αν πιστεύετε ότι και σε αυτό κάποια στιγμή θα ανεβεί τόσο που να είναι μια από τα ίδια. Κάναμε και τόσο αγώνα για να έχουμε... Από φέτος τουλάχιστον θα αρχίσουν, λένε, και τα σκαψίματα για το δίκτυο. Ναι, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι Καστοριά του Μανιά και το Άργος Ορεστικό. Ναι. Όμως, εδώ θα έλεγα, θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή όλων αυτών που είναι σε θέσεις ευθύνης, είτε πολιτικές, είτε διοικητικές, άλλες κτλ. Ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, ώστε και οι υπόλοιπες περιοχές να μην μείνουν απ' έξω. Με ποια έννοια?
αντιλαμβάνουμε ότι δεν μπορεί να στηθούν δίκτυα, γιατί για να στηθεί ένα δίκτυο πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχο οικονομικό όφελος. Ναι, δηλαδή δεν μπορείς να πας σε ένα χωριό που έχει 50 κατοίκους να δώσει 50 παροχές και το κόστος μέχρι να πας εκεί του δικτύου να είναι πολλαπλάσιο. Είναι το κλάσμα, το γνωστό κλάσμα, κόστος κατασκευής προς όφελος. Ακριβώς. Ναι. Όμως λέω ότι μπορεί κάλλιστα αυτό το πράγμα να γίνει με διανομή. Δηλαδή όπως έχετε το βιτίο και σου βάζει το πετρέλαιο, μάλιστα, μπορεί να έχετε το βιτίο και να σου γεμίζει το δικό σου βιτίο. Αυτό γίνεται ήδη τώρα. Ακριβώς. Με τις δεξαμένες, ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Οπότε κάποια μικρότερη επιβάρηση θα υπάρχει προφανώς για τους υπόλοιπους καταναλωτές, αλλά θα είναι πολύ φθηνότερα από το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα κάψη. Πιστεύετε ότι θα είναι λύση λοιπόν για το νομό μας αυτό? Βεβαίως. Βεβαίως. Με αυτόν τον τρόπο, ναι. Με αυτόν τον τρόπο, ναι. Αρκεί μόλις το έχουμε να μην εκτοξευτεί η τιμή του και φτάσει στα όρια του πετρελαίου. Πολλά γίνονται. Στην Ελλάδα ζούμε, κύριε Γαβριλίδη, το ξέρετε καλύτερα. Ναι, αυτό βέβαια είναι και διεθνή συγκυρίες, είναι και διεθνή πολιτική, είναι και διεθνή. Ξέρετε πώς γίνεται τώρα, διότι ο ανταγωνισμός μεταξύ φυσικού αερίου και πετρελαίου οδηγεί ακόμα και σε πολέμους. Άλλο μήνυμα λέει: πιστεύετε ότι εύκολα μπορούν να απολογηθούν τώρα οι πολιτικοί για αυτό που έγινε? Φαντάζομαι του κυβερνώντος κόμματος. Πότε, γιατί... πότε απολογήθηκαν οι πολιτικοί για αυτά τα οποία έκαναν? Μάλιστα. Θυμάστε εσείς ποτέ να απολογήθηκε κανένας πολιτικός για αυτά τα οποία έκαναν? Πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δεν θυμάμαι. Πολύ περισσότερο να εγκαταλείψει και τη θέση του σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την άλλη. Αυτά μόνο σε άλλες χώρες συμβαίνουν. Ή σε ταινίες. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μικρές εξαιρέσεις, για να μην είμαστε απόλυτοι. Κύριε Γαβριλίδη, εγώ χάληκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Νομίζω και τα μηνύματα, πρέπει να σας πω, τα θετικά για τις απόψεις σας συνεχίζονται ακατάπαυστα εδώ στο σταθμό. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό αυτό που γίνεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη. Να είστε καλά. Με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και για πιο ευχάριστα πράγματα, αν θέλετε κι εσείς. Γιατί καλά. Αυτό δυσαρέστησε πάρα πολύ. Βεβαίως, δυσαρέστησε πάρα πολύ κόσμο. Και μόλις είδαμε την ανάρτησή σας, γι' αυτό θέλαμε να σας έχουμε σήμερα στη γραμμή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Παναγιώτη Γαβριλίδη. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.